Καλησπέρα, Άννα Μαστρανδρέα, εδώ στην Σχολή Χορού, που σήμερα συμπληρώνεται 40 ημέρες και που χάρηκα ήδη μία από τις πρόβες. Πώς πήγε αυτό το 40 ημέρο? Πήγε τέλεια, δόξα τω Θεώ. Τα τμήματά μας εμπλουτίζονται, έχουν γεμίσει και γι' αυτό και τώρα κάνουμε πιο καινούργια τμήματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ευχαριστώ όλους όσους με στηρίζουν. Είχα ρωτήσει πριν από λίγες ώρες ποια είναι η μικρότερη ηλικία παιδιού ίσως. 4 είναι η μικρότερη. Και ποια είναι η μεγαλύτερη? Η μεγαλύτερη είναι 80. Τέλεια! Έχουμε αγγίξει όλο το φάσμα των ηλικιών. Ακριβώς. Τι λένε οι ίδιοι, όλοι όσοι είναι εδώ? Από ό,τι μου έχουν πει, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα τους ρωτάω για feedback, να ξέρω τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τη σχολή μας. Αλλά από ό,τι μου έχουν πει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και θα ήθελα, έχουμε δύο κυρίες εδώ που είναι από τον πρώτο αυτό καιρό εδώ μαζί σου και τις καλησπερίζω. Τι κάνετε, αγαπημένοι μου, πώς είστε? Όχι βέβαια, καμία, τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που πέραν από χειμερινές κολυμβήτριες είδα τώρα και το χορευτικό σας ταλέντο και ξαφνιάστηκα ευχάριστα. Για να ακούσω λοιπόν πώς ήταν αυτή η εμπειρία και αν, ας πούμε, όπως και εγώ έχω ένα αποθυμένο με κάποιους χορούς που δεν τους γνωρίζω, αλλά πολλές φορές πάω να εμπλακώ μήπως και το μάθω, ποιες ήταν οι σκέψεις που σας οδήγησαν εδώ? Εγώ ήθελα πράγματι να μάθω κάποιους χορούς, κριτικούς, και να δω πώς χορεύεται το ζεμπέκικο, όχι ότι έχω σκοπό να το χορέψω κάπως από... Το είναι ωραίο, λεβέντικο. Ναι, είναι, επειδή μου αρέσει να το βλέπω πολύ. Ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σαν εμπειρία τώρα που έρχομαι αυτό τον ένα μήνα και κάποιες μέρες είναι ότι περιμένω με λαχτάρα την Τετάρτη. Το 6 και 8 μου δίνει ανάταση ψυχής. Πηγαίνω στο σπίτι, σκεφτώ με τα βήματα, προσπαθώ να βρω στο YouTube ανάλογη μουσική να το χορέψω και φεύγω από εδώ τόσο χαρούμενη. Έχει αλλάξει εν μέρη τη ζωή μου, όπως και η κολύμβηση. Είναι μόνο μία φορά την εβδομάδα το δικό σας πρόγραμμα? Μπορώ να έρχομαι μία φορά την εβδομάδα. Καλώς. Μπροστά μου είναι δύσκολο. Ναι, καλώς. Επίσης και εγώ τα ίδια. Με μεγάλη χαρά ερχόμαστε. Η Άννα είναι πολύ καλή διδασκάλα. Ακριβώς. Και ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Συστήνουμε και σε άλλους, Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ είδα 5 λεπτά μόνο και έχω ζηλέψει πάρα πολύ, σας το λέω. Το σκέφτομαι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και η Άννα τώρα θα βρεθεί και σε ένα διαχωνιστικό κομμάτι, όμως ετοιμάζει και κάτι υπέροχο για τη δική σας σχολή στις 10 Μαρτίου, όλα αυτά θα μας τα πει. Θέλω απλά να με αφήσετε όταν θα το επιλέξετε, ένα βράδυ που θα νιώθετε όλοι καλά ότι έχετε μάθει τα βήματα κτλ, να τραβήξω ένα μικρό βίντεο, τον άλλο μήνα, δεν λέω για τώρα, που είσαστε ακόμη ερεσιτέχνες, έτσι. Μετά από ένα μήνα περίπου να τραβήξουμε ένα ωραίο βιντεάκι, ένα βραδάκι, να το ευχαριστηθούμε και κάπου εκεί θα κάνω και τη δική μου εγγραφή, το βλέπω. Έτσι, όλοι να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Άννα μου, συνεχίζουμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι το στοίχημα κάθε ανθρώπου που κάνει ένα τέτοιο ξεκίνημα σαν το δικό σου. Δηλαδή, να ακούσει αυτή τη χαρά, να ακούσει αυτόν τον ενθουσιασμό που μόλις ακούσαμε από τις αγαπητές μας κυρίες. Η αλήθεια είναι πως χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω καλά λόγια. Και πιο πολύ όταν δεν είμαι μπροστά. Πιστεύω ότι εκείνες αυτή την ώρα εκφράζουν όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ακριβώς. Κάπως έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό ήρθαν οι ίδιες. Είτε ήρθαν μπαμπάδες, μαμάδες που έγραψαν τα παιδιά τους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με μια διεθνή συνάντηση που θα βρίσκεσαι και εσύ και θα πάρεις μέρος. Λοιπόν, μας καλέσανε να αρχίσω να πω ότι έχουμε ένα μήνα και όλες τις 40 μέρες. Ναι. Και όμως μας καλέσανε ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έκανε την τιμή να μας καλέσει. Να διαγωνιστούμε στο πρώτο Ξένιος Ζεύς Dance Festival, το οποίο είναι διεθνές. Θα πάρουν μέρος σχολές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Όχι μόνο από όλη την Ευρώπη, αλλά από όλο τον κόσμο. Είναι διαγωνισμός ζεμπέκικου.
Και θα πάω να εκπροσωπήσω την Γάλλη όμως. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ο κύριος Πετρόπουλος ξέρει απλά ότι έχεις μια μεγάλη εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν η σχολή έχει τώρα ένα μήνα και κάτι που ξεκίνησε. Σημασία ότι εσύ έχεις μια πολύχρονη εμπειρία, σε έχει δει. Και ξέρει τι σε επιδόσεις σου. Ακριβώς. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου έκανε μεγάλη τιμή να επιλέξει εμένα για να εκπροσωπήσω το νησί μας, την Κάλυμνο. Θα υπάρξουν σχολές χορού από όλα τα νησιά, από την Κο, από όλα τα νησιά. Από τη Ρόδο φαντάζομαι. Από παντού, ναι. Από την Κύπρο. Μάλιστα. Από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, μέχρι και από τη Τουρκία. Ρωμανία, από παντού. Εγώ ακολούθησα ήδη, έτσι ανεβάζοντας εσύ το όλο θέμα, έγινα ακόλουθος εκεί για να μπορέσω μετά να δω όταν αυτά θα γίνουν πράξη, όταν θα έρθει η ώρα του διαγωνισμού, να δω και εσένα, να δω και τους υπόλοιπους 12 νήσιους ή τέλος πάντων και την εξέλιξη των πραγμάτων, που εύχομαι να είναι πολύ πολύ καλή. Το πιστεύω, εγώ πάω να ζήσω την εμπειρία. Πολύ σωστά. Πάω να εκπροσωπήσω την Κάλυμνο μας. Εκεί, γιατί πρέπει να παίρνουμε μέρος και να ακούγεται, νησάκι, να ακούγεται το νησί, να ακούγεται, βέβαια, ακριβώς το νησί μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Κάνω πολύ σκληρή δουλειά για να δείξω ό,τι καλύτερο μπορώ και δεν θα σας απογοητεύσω. Είμαι σίγουρη και σου εύχομαι καλή καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Οι ευχές μας να σε συνοδεύουν, Άννα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ξέρω όμως ότι για τον επόμενο μήνα, 10 Μαρτίου, μου έχετε πει και χαίρομαι πάρα πολύ που ενώ όντως λοιπόν το ξεκίνημα είναι μόλις λίγου διαστήματος, εσείς έχετε ήδη νιώσει ότι η ομάδα είναι πατά γερά στα πόδια της. Οι ομάδες, οι ομάδες. Από τα μικρότερά μας, από που είναι 4 μέχρι τα μεγαλύτερά μας, θα κάνουμε την πρώτη μας εκδήλωση. Τέλεια. Στα Αργυνώντα στις 10 Μαρτίου θα είναι μεσημεράκι με 2 μπάντες στα Καλλιδονάκια και την ορχήστρα του κέντρου. και περιμένω πώς και πώς και είναι τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά, διότι ο χώρος θα γεμίσει από τους γονείς, από τους παππούδες που θα θέλουν να δουν τα παιδιά και τα λοιπά. Είναι ελεύθερο για όλο τον κόσμο και σίγουρα έτσι κι αλλιώς ο χώρος εκεί έχει αγαπηθεί. Είναι ένα πολύ ζεστό στέκι που ο άλλος μπορεί να βρεθεί Κυριακή από το μεσημέρι και μετά και να περάσει καλά όσο πάει. Ακριβώς. Εμάς η εκδήλωση μας θα αρχίσει από τις 2.30 και όσο πάει, όσο τραβήξει, θα χορεύουμε, θα έχουμε πάρα πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους μας πρόσφεραν τα δώρα αφιλοκερδώς. Αυτά τα δώρα, αυτά που θα μαζευτούν από αυτά τα δώρα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε μπλουζάκια της σχολής, λόγω του ότι έχουμε αρκετές εγγραφές και έχουμε ήδη 2 φορές που έχουν τελειώσει τα μπλουζάκια. Θα παραγγείλετε κι άλλα λοιπόν. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι να είναι όλη η πορεία. Εύχομαι από τώρα και πίσω. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε το διαγωνιστικό κομμάτι στην Αθήνα, που θα έχει τόσο μεγάλη εκπροσώπηση, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στη δική μας εκπροσώπηση της Άννας Μαστρανδρέα. Και φυσικά ραντεβού στο κέντρο Αργυνώντα των αδελφών Βαζανέλη, 10 Μαρτίου, για να καμαρώσουμε τις ομάδες των παιδιών. Τώρα, βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου. Ακριβώς. Ή και με τον Ασάκη Βαζανέλη και να κλείσουν τραπέζι και να περάσουμε ένα αξέχαστο βράδυ. Οπότε να ευχηθώ ότι καλύτερο. Σας δεσμεύω λοιπόν ότι μετά από ένα μήνα περίπου θα μου πείτε πότε θέλετε να έρθουμε και εδώ, να δούμε πρόβες από τις ομαδούλες. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε. Πολύ ωραία. Και να καμαρώσουμε, γιατί σήμερα πραγματικά ένιωσα τον ενθουσιασμό τους. Χαίρομαι. Κάποιοι ήταν λίγο έτσι, λίγο πιο σφιγμένοι. Μόλις σας είδαν, κυρία Έλλη. Είμαι σίγουρη. Μόλις σας τραβήξει, λέω. Όχι, ηρεμήστε. Αλλά κάποιοι πραγματικά το έχουν, θα πάνε θαυμάσια και αυτοί που είναι λίγο σφιγμένοι όλα θα τα μάθουν στην πορεία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο νησιώτης πρέπει να γνωρίζει ελληνικούς χορούς, δεν είναι μόνο του τόπου του. Ένας λόγος παραπάνω, ο νησιώτης που είναι μερακλής, που θα πει το ουζάκι του, που θέλει το κέφι, την παρέα του και θα το μεταφέρει και στους υπόλοιπους όπου και αν βρίσκεται και κυρίως στους ξένους. Να έρθετε και την επόμενη εβδομάδα που θα βάλουμε σε όλους τα μαρτάκια. Τέλεια, υπέροχα. Μαρτάκια για όλους, εννοείται να κλέψουμε το Μάρτι. Γιατί εκτός
χορό, πρέπει να δείχνουμε και τα ήθη και παράδοση, και έθιμα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καθόλου, καθόλου. Άλλωστε, όπως θυμάσαι, σε συνδέσεις μας παλιά από το Darwin, η μαμά δεν άφηνε τίποτα. Από τα κάλαντα, μέχρι τους χορούς, μέχρι τα Ιγιανιού, τα τσάλι. Όλα ήταν. Αλλά δεν λέω τίποτα. Όλα ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Μα αν δεν το κάνουν αυτό οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες, αν δεν το κάνουν πατριωτικά και με πάθος άνα μου κάποιοι, στην πορεία όλα αρχίζουν και αλλάζουν. Φθήνουν. Οπότε εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Κρατάμε γερά με τα παιδιά, με τα εγγόνια, κρατάμε το ωραίο σου χαμόγελο και σου ευχόμαστε από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλα τα ζευγάρια, χρόνια αγαπημένα. Η αγάπη δεν έχει σύνορα. Η αγάπη έχει πολλές μορφές. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.